Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ με τη σύζυγό του ξαναβγήκαν από το αυτοκίνητο, κατέβηκαν για να χαιρετήσουν το πλήθος και για να περπατήσουν μερικές εκατοντάδες μέτρα. Πάντα δίπλα τους ο μικρός τους γιος, Μπάρον, νέος έλικος του λευκού οίκου και αυτός. Πλησιάζουμε στο Λευκό Οίκο. Οι υποστηρικτές του νέου Προέδρου είναι περισσότεροι και είναι πιο ενθουσιώδεις. Φωνάζουν περισσότερο και δείχνουν ότι αγαπούν και στηρίζουν τον νέο Πρόεδρο. Διακρίνουμε και την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του νέου Προέδρου, ντυμένη στα λευκά, κρατάει από το χέρι τα δύο μικρά της παιδιά και εγγόνια του νέου Προέδρου. Υπενθυμίζουμε ότι στην τελετή ορκομοσίας ήταν παρόν σύσσωμη η οικογένεια Τραμπ, τα πέντε του παιδιά, προφανώς ο σύζυγός του και νέα πρώτη κυρία και οι δύο πρώην σύζυγοι και βεβαίως τα οκτώ του εγγόνια, τα οποία τον περιστήκησαν και όταν εκείνος υπέγραφε τα απαραίτητα έγγραφα μετά δηλαδή την τελετή ορκομοσίας, ώστε και τυπικά να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτή η μεταβατική περίοδος, δηλαδή από την ημέρα που εξελέγει, που νίκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι και την ημέρα που ορκίστηκε και τι δεν ακούσαμε για σενάρια, πως μπορεί να μην ορκιστεί τελικά, πως μπορεί να αλλάξουν γνώμη οι κάποιοι εκλέκτορες, διάφορες αν θέλετε εικασίες από θεωρίες συνωμοσίας μέχρι προσπάθειες για επανακαταμέτρηση σε κρίσιμες πολιτείες όπως Wisconsin, Pennsylvania και αλλού, που δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Ήταν τόσο ή άλλως πολύ δύσκολη η αποστολή εκείνων που φιλοδοξούσαν Νοέμβρη και Δεκέμβρη να εμποδίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ από το να μπει στον Λευκό Οίκο. Με εξαίρεση νομίζω έναν εκλέκτορα ο οποίος δήλωσε πως δεν θα του ψηφίσει, όλοι οι υπόλοιποι υποτάχθηκαν στο κομματικό καθήκον και σε αυτό που το κόμμα επιβάλλει. Έτσι λοιπόν, 20 Γενάρη 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και επισήμως ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια τελετή, σε μια ημέρα, διόλου ήρεμη. Διότι είχαμε σοβαρές διαδηλώσεις και επεισόδια στη Ουάσιγκτον, δακρυγόνα, βία, 95 συλλήψεις τουλάχιστον και όλα αυτά είναι μια εικόνα πολύ ασυνήθιστη για ορκομοσία νέου Προέδρου. Ναι, το 2009 είχαμε την αποδοκιμασία του George Bush, αλλά μιλάμε για ένα ουσιαστικά μεμονωμένο περιστατικό, εδώ μιλάμε για κάτι πιο γενικευμένο, το οποίο αν θέλετε ξεκίνησε και μετά την εκλογή του 8 Νοέμβρη, αλλά είχαμε χθες το βράδυ διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή και γνωστών καλλιτεχνών όπως ο Μάικλ Μουρ, διαδηλώσεις στην Ουάσιγκτον. Αύριο έχουμε επίσης προγραμματισμένες συγκεντρώσεις. Οπότε το κλίμα διχασμού δεν είναι, θέλω να πω, κάτι θεωρητικό που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους βουλευτές των Δημοκρατικών που επέλεξαν να μην παραστούν στην τελετή ορκομοσίας. Έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, στους πολίτες, γιατί πριν καθίσει στο γραφείο του, πριν μπει στο βάλε γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ισχυρές αντιδράσεις. Και αν αυτό συμβαίνει στην αρχή της θητείας του, που υποτίθεται είναι πιο ισχυρός και έχει και μια ευχέρεια κινήσεων, τι θα γίνει αργότερα.